Όπως έχω προσχεθεί από την αρχή της εβδομάδας και της ώρας, η συγγραφέας Ιωάννα Ντούμπρου με τις εκδόσεις Πατάκη και το καινούργιο της μυθιστόρημα αυτή την περίοδο με τον τίτλο «Αρκτικός». Ιωάννα, σε καλησπερίζω στον πολίτη 107.6 και 97.6. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα. Να πούμε λίγα λόγια για την Ιωάννα μας, η οποία τις ιστορίες της έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά, έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς και έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους. Για το πρώτο της βιβλίο, «Η Βορεινή Παραλία», για το οποίο θα μιλήσουμε και για εκείνο σε λίγο, εκδόσεις Πατάκη το 19, ήταν υποψήφια για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου στην πεζογραφία του περιοδικού «Ο Αναγνώστης». Και λέω ότι θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια, γιατί έχω προσέξει ένα μοτίβο με το προηγούμενο βιβλίο και, τον Αρκτικό, τώρα με τις εκδόσεις Πατάκη, και στα δύο βιβλία χρησιμοποιείς ένα ζευγάρι, φυσικά άσχετο μεταξύ τους εννοείται αυτές οι δύο περιπτώσεις. Το ένα ζευγάρι στο προηγούμενο βιβλίο πάνε πιο ζεστά, ενώ το άλλο το ζευγάρι τώρα που θα μιλήσουμε για το Αρκτικό πάνε λίγο πιο βόρεια, να το πούμε. Πιο βόρεια πάει σήμερα. Να πούμε στον κόσμο λίγο και την ιστορία του βιβλίου και να πούμε και στον κόσμο γιατί το Αρκτικός στον τίτλο. Ωραία, λοιπόν, ο τίτλος. Ο τίτλος ήταν βασικά ο working title, ο τίτλος που είχα στο μυαλό μου όταν δούλευα το βιβλίο. Και έλεγα συνέχεια ο Αρκτικός, και δεν μπορούσε να έχει άλλο τίτλο, γιατί στο μυαλό μου είχε τυπωθεί αυτός ο τίτλος. Τώρα για την ιστορία. Η ιστορία του Αρκτικού είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, οι οποίοι πηγαίνουν με ένα παγοθραυστικό, πυρηνικό παγοθραυστικό, το μεγαλύτερο του κόσμου, στο Βόρειο Πόλο. Είναι ένα ταξίδι σχεδόν 2 εβδομάδες, και που ξεκινάει από ένα λιμάνι της Ρωσίας που λέγεται Μούρμανς. Ανεβαίνουν βόρεια μέσα στο Βόρειο Πόλο, το γεωγραφικό Βόρειο Πόλο, και μετά στο γυρισμό περνάνε από κάτι νησάκια. Από τη γη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, που είναι ένα συμβλέπω από νησιά. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική ιστορία, σαν μπλοκή ας πούμε. Αλλά μέσα σε αυτό μπλέκονται και πάρα πολλά πράγματα. Ιώνα, εσύ ταξιδεύεις? Είναι τα βιβλία σου ένας, θα το πούμε λίγο, καθρέφτης των δικό σου εμπειριών? Το ζευγάρι είναι κάποιοι γνωστοί σου? Είναι κάτι λίγο πιο κοντά σε σένα? Τι είναι? Όχι, βασικά με μίξε αυτό το βιβλίο. Προέκυψε από μέσα στο βιβλίο. Υπάρχει μια, το έχω αναφέρει σε δύο κεφάλαια νομίζω, η ιστορία του Λίμπου Βολόβα, που είναι ένα μικρούλι παγοθραυστικό κουαζιερόπλοιο που έκανε διάφορες αποστολές και στην Ανταρκτική και μετά το πήγαν στα βόρεια τον Αρκτικό κύκλο. Και κάποια στιγμή, το 2010 παροπλήθηκε για λόγους ασφαλείας σε ένα λιμάνι του Καναδά. Και μετά όταν πήγαν να το βγάλουν, δύο μικρά ελληνικά πρώτα το ένα μετά το άλλο, έρχεται από τα σκηνιά και αυτό έρχεται να πλήγει ακυβέρνητο. Μάλιστα. Και αυτή η ιστορία, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να φανεί παράξενο, αλλά αυτή η ιστορία αυτού του πλοίου, ξεκίνησα να ψάχνω για αυτό το πλοίο, έπαθα μια μικρή αιμονή, μετά βρήκα και άλλα πλοία φαντάσματα, για αυτό το πλοίο φάντασμα, δεν το βρήκαν ποτέ. Μάλιστα. Και γιατί το 2013 βγήκε το λιμάνι, και μετά σιγά σιγά άρχισα να ψάχνω για εξερευνητικές αποστολές και κάπως έτσι εμφανίστηκε η ηρωίδα μου και είπε θέλω και εγώ να πάω. Και πήγαμε μαζί. Το μήνυμα του βιβλίου ποιο είναι? Γιατί οι πρωταγωνιστές είναι στα 70 τους, αποφασίζουν να πάνε ταξίδι στον αρκτικό κύκλο. Υπάρχει ένα άμεσο και ένα έμεσο μήνυμα στο βιβλίο αυτό? Εμένα το μυαλό μου πάει φυσικά στο ότι να μην περιμένουμε να αποφασίσουμε, αποφασίστε τώρα που μπορείτε, γιατί μετά μπορεί να μην. Ναι, πλέον αυτό πάει το μυαλό μου. Πρέπει να σκέφτεσαι τα πράγματα, γιατί δεν θα τα κάνεις ποτέ. Ναι. Ναι, νομίζω ότι το συγκεκριμένο ταξίδι, επειδή είναι ένα δύσκολο ταξίδι και τέλος πάντων έχει και όλο αυτό το κόστος που φαίνεται στο βιβλίο, νομίζω ότι η ηρωίδα μου έχει λίγο ένα εκ των υστέρων το συνειδητοποιώ, ότι έχει ένα πράγμα ότι πρέπει να το κάνω και αυτό. Πρέπει να έχουν κάνει ήδη πολλά ταξίδια οι δυο τους και θέλει να κάνει και αυτό το ταξίδι. Τώρα τι μπορεί να συμβαίνει? Ότι σημαίνει μάλλον ότι πηγαίνοντας εκεί θα δει κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο, θα ανακαλύψει πολλά πράγματα. Είναι τρομερά περίεργος, έχει μεγάλη περιέργεια για τη ζωή αυτή η γυναίκα. Επομένως, νομίζω
αυτό είναι που την έκανε να πάει εκεί. Η Ιωάννα έχει αυτό το λεγόμενο το bucket list που λέμε, αυτό το, τη λίστα με τις χώρες τις οποίες θέλει. Εντάξει, bucket list δεν είναι μόνο αυτό το που ξέρουμε σαν γενική έννοια, μπορεί να είναι και ένας κατάλογος από ταξίδια, από χώρες που θέλω να πάω να ταξιδέψω στη ζωή μου. Αυτό υπάρχει με σένα? Ναι, το έχω. Το έχω, αλλά είναι χαλαρό. Δηλαδή. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αλλάζει. Ναι. Μπορεί αυτό, έλεγα, ας πούμε, θέλω πάντα να πάω στο Βιετνάμ. Ξέρεις, κάποια στιγμή θα πάω. Αλλά δεν είναι ήδη στρες από το πράγμα. Γιατί εγώ ίσως, επειδή είμαι και πιο νέα, δεν έχω αυτό το άγχος που γύρω είδα να το κάνω και αυτό. Τη βιασύνη. Ναι, τη βιασύνη. Και ούτως ή άλλως δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο σημαντικό να έχεις ένα bucket list και να τα σβήσεις όλα. Το θέμα είναι και πώς τα έχεις ζήσει. Σίγουρα, σίγουρα. Ιωάννα, τι συγγραφείς Έλληνες ή και ξένους ακόμα διαβάζει? Ποιο βιβλίο θα δούμε στο Κομωδίνο? Στο Κομωδίνο, αυτό το Κομωδίνο τώρα έχει ένα αστυνομικό και έχω και John Fante, θα το διαβάσω τώρα. Θα διαβάσω δύο του John Fante τώρα το καλοκαίρι. Μ' αρέσει πολύ και εμένα Αρσενός. Μ' αρέσει γενικώς. Θέλω λίγο να έχουν χιούμορ οι συγγραφείς. Μ' αρέσει οι συγγραφείς που έχουν. Αν και, ας πούμε, μ' αρέσει πάρα πολύ και το Κάρτσο, που δεν έχει τόσο χιούμορ. Μ' αρέσει ο Μπάσετ Τσίγκερ πάρα πολύ. Αλλά στον Κομωδίνο έχω τον Τζον Φάντερ. Το επόμενο βιβλίο φαντάζομαι ότι σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργείται, σωστά, να γράφεται. Εγώ τα δουλεύω πολλά, το project παράλληλα συνήθως. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ιδέες, αλλά τώρα και μπορεί να έχουν και προχωρήσει κάποια πράγματα, αλλά δεν είμαι χαλαρή στο πώς θα εξελιχθούν. Δεν θέλω να με πιέζω, γιατί τελείως μπορεί. Θέλω να βγει το βιβλίο αβίαστα. Όταν πιεστώ υπερβολικά, δεν το ευχαριστιέμαι. Θέλω να το ευχαριστιέμαι. Το βλέπουμε και από την απόσταση των βιβλίων, 19 το ένα και 24 το άλλο. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο που μας ακούει τώρα, ήταν μαζί μας η Ιωάννα Ντούμπρου με το βιβλίο της Αρκτικός, εκδόσεις Πατάκη, ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα το οποίο αξίζει να είναι μαζί σας στις παραλίες. Λέμε πάντα ότι τα βιβλία είναι ένας πολύ οικονομικός τρόπος για να ταξιδέψεις. Θα ταξιδέψουμε με το ζευγάρι το οποίο ταξιδεύει στον Αρκτικό κύκλο, στο καινούριο βιβλίο Αρκτικός, εκδόσεις Πατάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία με το βιβλίο. Καλό τάξιδο να είναι και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ, γεια.